κατάρρευσης κατηγορίας και με το τέταρτο κύμα της πανδημίας, με τις τεράστιες ελλείψεις που είχαμε σε προσωπικό, κυρίως σε γιατρούς, αλλά και νοσηλευτικό προσωπικό. Και από αυτή την άποψη και με τις νέες συνθήκες που δημιουργεί οι αναστολές των εργαζόμενων, που διαμορφώνουν ακόμη πιο επώνυμες καταστάσεις, τουλάχιστον στην Πάτρα που έχουμε άμεση εικόνα, γι' αυτό δεν πρέπει να αποφύγουμε, όπου ακόμη και σε μονάδες εντατικής θεραπείας υπάρχουν εργαζόμενοι νοσηλευτές οι οποίοι έχουν πάρει το χαρτί της αναστολής εργασίας, που είναι κατακριτέο κατά τη γνώμη μας και μια λαθασμένη επιλογή της κυβέρνησης, βαθύτατα εργατική, που προσπαθεί να δημιουργήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό, ο άμεσος εμβολιασμός και τις εμβολιές τους, και που διαμορφώνει τις προϋποθέσεις να ελοπιθεί πιο γρήγορα το έργο της κυβέρνησης ενάντια στο δημόσιο σύστημα υγείας. Τώρα, βεβαίως, θέλω και από εσάς μια εικόνα εδώ πέρα, πιο συγκεκριμένη για το νοσοκομείο. Όπως τα είπατε, ναι, η εικόνα δεν είναι διαφορετική του νοσοκομείου που υπήρχε όπως και στα άλλα νοσοκομεία της Ελλάδας. Έντονη υποστελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό, σε ιατρικό προσωπικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε στην παθολογική κλινική μόνο 2 γιατρούς μόνιμους. Έρχονται από άλλα νοσοκομεία, από την Αχαΐα, από την Τρίπολη, με μετακίνηση και μας καλύπτουν τα κενά γιατροί παθολόγοι. Οι παθολόγοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή καλύπτουν την παθολογική κλινική, δεν είναι ούτε και αυτή δική μας. Ανήκουν στην νοσοκομείο της Μαλλιάδας, ναι. Το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε αρκετές παρατήσεις από γιατρούς. Μας έφυγαν 2 έμπειροι γιατροί από τη ΜΕΘ. Μας έφυγε ένας γιατρός πνευμονολόγος, μας φύγανε 3 γιατροί παθολόγοι, ορθοπαιδικοί, κάπου στα 16 παρατήσεις υπήρχαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό ήταν μόνιμο γιατρό ή ήταν με τους συμβάσεις? Και μόνιμο και επικουρικών. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Που οφείλεται στην κατάσταση της εντατικοποίησης? Σε πάρα πολλές καταστάσεις οφείλεται. Λόγω συνθηκών. Των συνθηκών και κυρίως κοιτάξτε να δείτε, στην παθολογική κλινική η αλήθεια είναι όταν είχαμε τους παθολόγους, τρεις παθολόγους και καλείται ένας παθολόγος να καλύψει κλινική COVID, no COVID, επίγοντα, παθολογική με 40-50 ασθενείς, πόσο να αντέξει αυτός ο άνθρωπος, πόσο. Όσο και καλή διάθεση να έχει, δεν μπορεί. Έτσι, οι συνθήκες είναι απάνθρωπες. Φυσικά το τελευταίο χρονικό διάστημα και το γεγονός των αστολών εργασίας έχει επιδεινώσει την όλη ψυχολογία και την όλη κατάσταση. Δεν είμαστε πάρα πολλοί. Αυτοί είναι 22 εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν πάρει το χαρτί αναστολής. Είναι κάποιοι οι οποίοι περιμένουν συνολικά πρέπει να είναι σε 37 άτομα. Κάποιοι οι οποίοι περιμένουν την επιτροπή εξαίρεσης και κάποιοι οι οποίοι βρίσκονται στην ενωτική άδεια. Έχουν πάρει 22 άτομα την πράξη αναστολής. Εντάξει. Σε εμάς την υγεία δεν περισσεύει κανένας. Ήταν ήδη υποστελεχωμένο, έτσι. Εκεί που, δηλαδή, τα κενά περίπου στην υγεία είναι στα 95.000, όχι τα καλυμμένα, οι καλυμμένες θέσεις 95 και 92-95 και πετούνται κάπου 125. Επομένως, καταλαβαίνετε το πόσο υποστελεχωμένο και το σε τι κατάσταση στρες και εξαθλίωσης βρίσκονται αυτοί οι εργαζόμενοι.